περισσότεροι άνθρωποι υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική γόνατος και ισχύου. Παραδοσιακή μέθοδος ή ρομποτική αρθροπλαστική. Τι επιλέγουμε, πότε και σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνεται. Σε λίγο στην εκπομπή μας. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ίασης. Πολύ συχνά ακούμε για την ολική αρθροπλαστική είτε γόνατος είτε ισχύου. Αυτό όμως το οποίο πολλές φορές δημιουργεί ερωτηματικά είναι ποια είναι η κατάλληλη μέθοδος για να προχωρήσουμε στην επέμβαση ώστε να αποκαταστήσουμε την βλάβη σε μία από τις δύο βασικές αρθρώσεις. Κάποιοι κάνουν λόγο για την ρομποτική επεμβατική, άλλοι για τη συμβατική. Το ερώτημα είναι ποια από τις δύο μεθόδους μπορεί να δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα και βεβαίως να είναι ανώδυνη για τον ασθενή. Κοντά μας λοιπόν για το θέμα αυτό έχουμε τον γιατρό Δόκτωρα Σταύρο Λευρογιάννη, ορθοπαιδικό χειρουργό αθλίατρο. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας. Να είστε καλά. Αρθροπλαστική λοιπόν γόνατος και ισχύου. Και ήθεστε τέλος πάντων να ακούμε πολύ κόσμο να λέει θα κάνω ρομποτική επεμβατική, θα κάνω συμβατική, θα κάνω με GPS, θα κάνω με υποβοήθηση. Τελικά, γιατί τόσος ντόρος, να το πω έτσι, και τόσος θόρυβος γύρω από όλες αυτές τις διαφορετικές μεθόδους? Ακούστε με. Όλοι ξεκινήσαμε και μάθαμε να κάνουμε συμβατική αρθροπλαστική γόνατος και ισχύου, όταν όλοι μας κάναμε ειδικότητα. Γιατί λοιπόν συζητάμε για όλα αυτά τα συστήματα και τις τεχνολογικές εξελίξεις? Απλά γιατί το αποτέλεσμα μιας συμβατικής αρθροπλαστικής γόνατος και ισχύου δεν δίνει 100% καλό αποτέλεσμα για τον ασθενή. Τι σημαίνει καλό αποτέλεσμα, δηλαδή ο ασθενής δεν θα φύγει με μια πλήρως λειτουργική αρθροπλαστική είτε στο γόνατο είτε στο ισχύο? Όχι. Δεν θα μπορεί να περπατήσει? Γιατί? Όχι, θα μπορεί να περπατήσει. Το θέμα είναι αν έχει πόνους, κατά πόσο είναι λειτουργική η άρθρωσή του, κατά πόσο μπορεί να περπατάει πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις χωρίς να έχει πρόβλημα. Για το πόσο γρήγορα χαλάει μία πρόθεση, έτσι, γιατί όλοι οι ασθενείς και αυτοί που έρχονται σε εμάς μας λένε πήγα στον έναν ορθοπαιδικό, σε ένα δεύτερο ορθοπαιδικό και μου είπανε μην κάνεις αρθροπλαστική, είσαι μικρός, είσαι μικρή, θα χαλάσεις σε 10 χρόνια, θα χρειαστεί να το ξανακάνεις. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν είναι μειονεκτήματα της συμβατικής αρθροπλαστικής. Σκεφτείτε λοιπόν ότι το ποσοστό επιτυχίας όταν μιλάμε για συμβατική αρθροπλαστική στο γόνατο και στο ισχύο από έναν έμπειρο χειρουργό φτάνει περίπου στο 66 με 67%. Αυτό ήταν που οδήγησε τα τελευταία 10-15 χρόνια, θα σας έλεγα, όλη την επιστήμη, όλη τη διεθνή ορθοπαιδική κοινότητα στο να βρει κάποια λύση που να δίνει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα, να είναι πιο άνετη να χρησιμοποιηθεί από το χειρουργό, αλλά να δίνει καλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με τη συμβατική στον ίδιο τον ασθενή. Μισό λεπτάκι. Είπατε λοιπόν ότι σε μια συμβατική μέθοδο η αποτελεσματικότητα και η ακρίβεια ενός γιατρού ο οποίος την εφαρμόζει μπορεί να έχει ένα ποσοστό επιτυχίας 60 με 65%. 67%. Αυτό, 67%. Διεθνώς γιατί... βιβλιογραφικά. Δεν μάλιστα. Είναι δικιά μου. Ναι, προφανώς το αντιλαμβάνομαι αυτό που το λέτε. Το ποσοστό που σας λέω. Προσπαθώ να κατανοήσω γιατί είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό σε σχέση ίσως με κάποια άλλη μέθοδο η οποία μπορεί να κάνει χρήση τεχνολογίας. Γιατί εδώ έχει να κάνει περισσότερο με τον ίδιο το χειρουργό, με αυτό που λέει η λαϊκή θυμοσοφία, θα είναι ο γιατρός σε καλή κατάσταση, θα έχει ξυπνήσει καλά το πρωί, θα έχει κοιμηθεί το βράδυ. Ποιο περιστατικό είμαι? Είμαι το τρίτο της ημέρας, είμαι το πέμπτο της ημέρας, μήπως έχει κουραστεί, μήπως κάτι δεν δει το μάτι του και αυτουνού και του βοηθού του και δεν πάει καλά το γόνατό μου ή το ισχύο μου. Αυτό είναι λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε έναν πιο αντικειμενικό τρόπο έτσι ώστε να είναι μια αναπαραγώγημη μέθοδος που να πετυχαίνει σε όλους. Άρα να έχει επαναληψιμότητα του ίδιου αποτελέσματος. Βεβαίως, γιατί όταν συζητάμε λοιπόν για 67%, για να γίνουμε έτσι πιο σαφείς, τι εννοούμε? Ότι εάν πάρεις έναν έμπειρο χειρουργό και τον βάλεις να κάνει 100 γόνατα ή 100 ισχύα, τα 67 από τα 100 θα τα βγάλει τέλεια. Μιλάμε λοιπόν μόνο για αυτά τα 33 γόνατα ή αντίστοιχα ισχύα, τα οποία δεν θα βγουν καλά και θα έχουν, ας έλεγα, κάποιο ελάττωμα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να διορθώσουμε και η πρώτη κίνηση που έγινε από τη διεθνή ορθοπαιδική κοινότητα ήταν να βγουν τα συστήματα πλοήγησης, navigational systems, όπου πλέον υπάρχει, πώς να πω, μια ολόκληρη φιλοσοφία, έτσι, που λέγεται KAOS, με αγγλικούς χαρακτήρες,
computer assisted. Όχι χάος. Όχι χάος, αλλά χάος. Εκεί παραπέμπει το άκουσμα, ναι, αυτό. Είναι computer assisted. Άρα είναι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με συστήματα πλοήγησης, θα έλεγα σε εισαγωγικά σαν αυτά που χρησιμοποιούμε στα αυτοκίνητά μας για να πάμε από το ένα σημείο στο άλλο, όπου εδώ μας δίνουν διεγχειρητικά κάποια πλεονεκτήματα. Άρα δηλαδή κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Άρα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου μέσα παίρνουμε κάποια οδηγά σημεία που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μας λένε τα συστήματα αυτά μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών πώς θα πρέπει να γίνουν οι οστεοτομίες που θα πρέπει να εφαρμόσουμε. Και από εκεί και πέρα ο χειρουργός εκτελεί και πάλι, προσπαθώντας να προσομοιάσει σε αυτό που του λέει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Εδώ λοιπόν με αυτά τα συστήματα το ποσοστό επιτυχίας έχει φτάσει πλέον στο 87 με 89%. Αυτό άρα σημαίνει λοιπόν... ουσιαστικά ένα 20% επιπλέον. Βέβαια. Ήτανε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα συστήματα πλοήγησης. Επειδή όμως και πάλι θέλαμε να βρούμε κάτι το οποίο να δίνει ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια, ακόμη μεγαλύτερη επαναληψιμότητα, φτάσαμε λοιπόν στα ρομποτικά συστήματα, όπου εδώ πλέον σε αντίθεση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που κάνουν κάποιες αυτοματοποιημένες κινήσεις, εδώ λοιπόν υπάρχει βραχίωνας, μοχλοβραχίωνας, ο οποίος αυτός ο ίδιος εκτελεί πλέον κάποια κομμάτια του χειρουργείου. Μόνος του. Μόνος του, κατ' εντολή του γιατρού. Έτσι, πάντα. Με ένα συγκεκριμένο εξατομικευμένο χειρουργικό πλάνο, το οποίο το βάζει στη μνήμη του ρομπότ ο χειρουργός. Και ο οποίος μπορεί να το αλλάξει ακόμη και κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, εάν το αποτέλεσμα δεν τον ικανοποιεί. Μισό λεπτάκι. Παίρνουμε λοιπόν την περίπτωση που εφαρμόζουμε μια συμβατική μέθοδο. Ο γιατρός λοιπόν, ο εξειδικευμένος, ο έμπειρος γιατρός, γιατί προφανώς πολλοί είναι οι συναδελφοί σας οι οποίοι είναι καταξιωμένοι στο χώρο τους. Βεβαίως. Όλοι λοιπόν αυτοί οι γιατροί, προτού ξεκινήσουν μια επέμβαση και εκείνοι λαμβάνουν τα μέτρα τους, κάνουν τις μετρήσεις τους. Πού έρχεται λοιπόν να διαφοροποιηθεί η συμβατική? Όχι, δεν υπάρχουν... από την ρομποτική, αν θέλετε, με δεν υπάρχουν μετρήσεις στη συμβατική. Ας πούμε ότι στο ισχύο υπάρχει. Υπάρχουν κάποια templates που χρησιμοποιούμε. Κάποια πρότυπα. Για να μπορέσουμε να πάρουμε έτσι, κάποια στοιχεία για το πώς ακριβώς θα ταιριάξουμε την κοτήλη, την κούπα, έτσι, στο χώρο, έτσι ώστε να ταιριάξουμε πάλι στο ίδιο το προεγχειρητικό. Αλλά στην πραγματικότητα τις κατάλληλες πληροφορίες μας τους δίνουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και όταν φτάσουμε στα ρομπότ, εδώ πλέον ο μοχλοβραχίωνας, ο οποίος υπάρχει, είναι αυτός ο οποίος θα κάνει όλη τη δουλειά. Δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν αν τον κουνήσεις κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, μόλις κουμπώσει, παύλα κλειδώσει, ναι, σε αυτό που έχει μετρήσει, δεν υπάρχει περίπτωση να κόψει, δεν υπάρχει περίπτωση να γλυφανίσει, ακόμη και σε μία μοίρα διαφορετικά από το χειρουργικό πλάνο που του έχει καθορίσει ο χειρουργός στη μνήμη του. Έχει λοιπόν προσδιορισμένο το σχέδιο, αν θέλετε, στο οποίο θα κινηθεί πάνω βραχίωνας και αυτό σημαίνει λοιπόν ουσιαστικά μία ασφάλεια. Βέβαια. Θα σας έλεγα ότι τον τελευταίο χρόνο αρχίζουμε και συζητάμε όχι για ρομποτικά συστήματα, αλλά για smart robotics, δηλαδή για έξυπνα ρομπότ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εδώ έρχονται πλέον τα ρομπότ, τα οποία ουσιαστικά σε μία πλατφόρμα μέσα, χειρουργική, μπορούν να εκτελέσουν τρία διαφορετικά πράγματα. Αφενός μεν παίρνουν μέτρα από τον ασθενή, κάνοντας μία αξονική τομογραφία πριν το χειρουργείο, άρα ουσιαστικά βγαίνει ένα καλούπι όλου του ποδιού, από το ύψος του ισχύου μέχρι το ύψος του αστραγάλου. Βλέπουμε ποιοι είναι οι μηχανικοί και οι ανατομικοί άξονες του γόνατος. Βλέπουμε λοιπόν πάρα πολλά στοιχεία. Αυτό λοιπόν, ναι, έρχεται και το παίρνει το ρομπότ, ξέρει, βγαίνει το εξατομικευμένο χειρουργικό πλάνο ακόμη και στα δύο σκέλη του ίδιου του ασθενούς. Υπάρχουν πολλές φορές που κάνουμε δύο ισχύα ή δύο γόνατα μαζί και βάζουμε εξατομικευμένο χειρουργικό πλάνο στο αριστερό και άλλο χειρουργικό πλάνο στο δεξιό. Ούτε τα πόδια μας είναι ακριβώς τα ίδια. Άρα μπορεί να υπάρχει και γενετής κάποια διαφοροποίηση ή και κάποιο πρόβλημα τραυματικό. Το δεύτερο λοιπόν που κάνει είναι ότι έχει πολύ εξειδικευμένα haptics. Το haptics, όσο και αν ακούμε μία ξένη λέξη,
Είναι από την ελληνική λέξη, από το απτικός, haptics. Εκεί λοιπόν που ο γιατρός θέτει κάποια όρια και του λέει θα κόψεις από εκεί μέχρι εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει η λάμα του ρομπότ έξω από τα συγκεκριμένα όρια που έχουν καθοριστεί από το χειρουργό στο πλάνο, στη μνήμη του ρομπότ. Μάλιστα. Το τρίτο είναι αυτό που ήδη σας είπα, αχνά-αχνά, λίγο πιο πριν, ότι εάν ο χειρουργός θέλει κάτι να αλλάξει έτσι ώστε να το κάνει ακόμη πιο τέλειο, μπορεί να σταματήσει, να αλλάξει το χειρουργικό πλάνο και το ρομπότ να εκτελέσει το καινούργιο χειρουργικό πλάνο προς όφελος του ασθενούς. Το αναθεωρημένο λοιπόν. Ναι. Έχουμε λοιπόν το ρομπότ, το οποίο είπατε ότι έχουμε περάσει την φάση των έξυπνων ρομπότ. Το ερώτημα είναι, ο ανθρώπινος παράγοντας σε όλα αυτά, πού επεμβαίνει τελικά? Γιατί τα ρομπότ από μόνα του σίγουρα δεν κάνουν τίποτα. Ωραία ερώτηση και θα σας πω, μου την έχουν κάνει και θα σας έλεγα και λίγο διαφορετικά αρκετοί ασθενείς. Εγώ θα το πάω λίγο διαφορετικά. Μου λέει κάποιος ασθενής, βρε γιατρέ, και άμα κοπεί το ρεύμα και σταματήσει το ρομπότ, πάθει μια μηχανική βλάβη, τι κάνουμε? Έτσι, γιατί εγώ θα είμαι στη μέση του χειρουργείου μου. Εδώ λοιπόν η απάντηση είναι ακριβώς την ερώτηση που μου δώσατε. Ο χειρουργός είναι αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος μέσα στο χειρουργείο, γιατί ο χειρουργός είναι αυτός ο οποίος βγάζει το εξατομικευμένο χειρουργικό πλάνο, έτσι, για κάθε γόνατο, για κάθε ισχύο ξεχωριστά, και είναι αυτός ο οποίος έχει τον έλεγχο του ρομπότ, αυτός τοποθετεί το μοχλοβραχίωνα και το ρομπότ κάνει τη δουλειά. Και αυτός είναι ο κύριος υπεύθυνος, ο οποίος μπορεί να αλλάξει οτιδήποτε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Γιατρέ, παράλληλα βλέπουμε εμείς και εικόνες από τα διάφορα ρομπότ τα οποία εφαρμόζονται στην ορθοπαιδική. Και αν θέλετε, βεβαίως, μπορείτε να μας λέτε και για το μηχάνημα αυτό, το οποίο πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο χειρουργικό πλάνο, αλλά και στην εφαρμογή του από τον ίδιο τον γιατρό. Ωραία. Αυτό το ρομπότ, για παράδειγμα, είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει. Γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και μία μάχη, παύλα πόλεμος θα έλεγα, ανάμεσα στις μεγάλες πολυεθνικές που έχουν ορθοπαιδικά εργαλεία, ορθοπαιδικές προθέσεις. Έχει γίνει και λίγο μόδα όταν ακούμε για ρομπότ. Λέμε ναι, αλλά ρομπότ θα σας ένα, ότι είναι, ρομπότ το άλλο. Ξέρετε, ναι, είναι τεχνολογική επανάσταση και το κάθε ένα λειτουργεί και με λίγο διαφορετικό τρόπο. Αυτό είναι, θα σας έλεγα, το μοναδικό το οποίο έχει πρώτον 13 χρόνια κλινική εμπειρία και εφαρμογή σε προθέσεις. Έχει τοποθετημένες πάνω από 300.000 προθέσεις σε όλο τον κόσμο την τελευταία δεκαετία. Γόνατο και ισχύο. Και γόνατο και ισχύο και μονοδιαμερισματική. Μισό γόνατο, να σου το πω διαφορετικά. Είναι το μόνο το οποίο υπάρχει σε 26 διαφορετικές χώρες. Έτσι, μπορεί να το βρει κανείς. Δεν συζητάω για την Αμερική που υπάρχει σε κάθε πολιτεία της Αμερικής. Έχει βιβλιογραφικές αναφορές. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι έχει χρησιμοποιήσει πάνω από 1.000 διαφορετικές πατέντες έτσι ώστε να ολοκληρώσει τη μνήμη την οποία έχει και μπορεί να χρησιμοποιήσει μέσα στο χειρουργείο. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν αντίστοιχα τέτοια μηχανήματα, ένα ρομπότ, τώρα ανεξάρτητα θα είναι αυτό ή κάποιο άλλο. Από πίσω λοιπόν από το ρομπότ, ο χειριστής του είναι ο γιατρός. Ο χειριστής είναι ο γιατρός. Και υπάρχει και εξειδικευμένος μηχανικός της εταιρείας, ο οποίος μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και στο να αλλάξει την κατεύθυνση του μοχλοβραχίωνα και να κουνήσει το ρομπότ για να μπει στην κατάλληλη θέση. Πριν φτάσουμε να κάνουμε όμως την επέμβαση, γιατρέ, και είναι και ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι, είναι ο προσχεδιασμός ακριβώς αυτού του οποίου θα ακολουθήσει μετά διαχειριστικά. Βέβαια. Δηλαδή, από την πρόθεση που θα πάρουμε, από το σημείο και τις μετρήσεις που πρέπει να γίνουν και στα δύο πόδια. Αυτές λοιπόν τις κινήσεις ή αν θέλετε αυτό το σχεδιασμό, με την βοήθεια του ρομπότ, ο γιατρός πόσο πολύ παρεμβαίνει? Στο execution, δηλαδή στην εκτέλεση, θα σας έλεγα ότι το ρομπότ κάνει όλη τη δουλειά. Αλλά πάντα με την παρουσία του γιατρού. Και για να απαντήσω και σε αυτό που είπατε και πιο πριν, χάλασε το ρομπότ, για παράδειγμα, δεν χαλάνε, έτσι, μιλάμε τώρα για πολύ σύγχρονη τεχνολογία ρομπότ. Κόπηκε το ρεύμα, έγινε ένα σεισμός, φυσικά και όλο το χειρουργείο το παίρνει στα χέρια του ο χειρουργός, ο οποίος μπορεί να το εκτελέσει με το συμβατικό πλέον τρόπο, από τη στιγμή που δεν θα λειτουργεί το ρομπότ,
βάσει όλων αυτών που έχει προσχεδιάσει για να κάνει με το ρομπότ. Εκεί δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποια καθοδήγηση από ένα άλλο ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο όμως θα του πει μέχρι εδώ κόβεις ή μέχρι εδώ προσθέτεις. Όχι. Ή μέχρι εδώ τοποθετείς. Όχι, γιατί κοιτάξτε, ο χειρουργός ξέρει από πριν τι θα κόψει. Έτσι κι αλλιώς τα έχει μετρήσει. Απλά αυτό που θα σου δώσει το ρομπότ να κόψει με ακρίβεια χιλιοστό του χιλιοστού ή να δώσει μία ή δύο μοίρες διαταραχή του άξονα φόρτισης, είναι κάτι το οποίο το ανθρώπινο μάτι τις πιο πολλές φορές δεν μπορεί να δει μία ή δύο μοίρες διαφορά. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Βεβαίως, είναι πολύ μικρές οι διαφορές αυτές. Βέβαια. Από εκεί και πέρα... όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη μακροβιωσιμότητα επιβίωσης των προθετικών υλικών. Γιατί αυτό που ξεχάσαμε να ενημερώσουμε είναι. Γιατί ότι... τονίζετε αυτό. Βλέπω ότι επιμένετε ακριβώς στη διάρκεια ζωής που μπορεί να έχει ένα προθετικό υλικό. Εδώ, γιατί λοιπόν... πρέπει να διαφέρει λοιπόν ένα υλικό το οποίο τοποθετείται με τη ρομποτική μέθοδο και όχι με τη συμβατική. Ναι. Ακούστε με. Εδώ λοιπόν με τα ρομπότ η πιθανότητα επιτυχίας έχει ξεπεράσει το 95-97%. Η ίδια λοιπόν η δε εταιρεία. Μιλάει πλέον για μακροβιωσιμότητα επιβίωσης πάνω από 25-30 χρόνια στο 90-92% των ασθενών. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί πρώτον τα υλικά, μιλάμε για πολυαμίδια πλέον, τα οποία έχουν 8 διαφορετικά υλικά, είναι πανάλαφρα υλικά σε σχέση με τα παλιά που χρησιμοποιούσαμε πριν από χρόνια στις συμβατικές αρθροπλαστικές. Είναι υποαλλεργικά. Άρα, σκεφτείτε, όταν λέμε πολυαμίδια, έχουν 8 διαφορετικά μεταλλάκια έτσι, μέσα στη σύσταση. Είναι ένα τους. Κράμα, λοιπόν. Είναι ένα κράμα, ακριβώς. Και από τη στιγμή, λοιπόν, που φορτίζονται ομόκεντρα, έτσι όπως φορτίζει φυσιολογικά ο ανθρώπινος οργανισμός, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον φθορά μεταξύ των προθετικών υλικών και αυτό είναι που μας δίνει πλέον τη μακροβιώσιμότητα επιβίωσης των υλικών αυτών. Συνεπώς, για να το διευκρινίσουμε αυτό, δεν είναι ότι το υλικό σαν υλικό είναι καλύτερο ή χειρότερο σε μια ρομποτική ή μια συμβατική μέθοδο. Όχι, είναι γιατί... η φόρτιση, η πίεση που δέχεται. Βέβαια, είναι το πώς ζυγίζει ο χειρουργός το παύλα ρομπότ, έτσι, αφού έχει δώσει τις κατάλληλες οδηγίες στο ρομπότ, το πώς θα ζυγιστεί λοιπόν το γόνατο, πώς θα ζυγιστεί το ισχύο, έτσι ώστε να μην παίρνει έκεντρες φορτίσεις κατά τη διάρκεια της βάδισης. Μάλιστα. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής για να έχουμε βεβαίως τη δυνατότητα να τα αναλύσουμε. Απόλυτα εξατομικευμένος προεγχειρητικός σχεδιασμός. Είναι αυτό που σας είπα και πιο πριν. Και σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, έκανα μία ασθενή με δύο γόνατα. Άλλα υλικά μπήκανε στο ένα της... Ταυτόχρονα. Το ένα μετά το άλλο. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, άλλα υλικά μπήκανε στο ένα της γόνατο. Άλλα υλικά μπήκανε στο άλλο της γόνατο. Εξατομικευμένα. Εξατομικευμένα. Γιατί αλλιώς ήταν το ένα γόνατο, άλλες φθορές είχε το ένα γόνατο, άλλες φθορές είχε το άλλο γόνατο. Μάλιστα. Εξαιρετική λοιπόν ακρίβεια τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Σωστό. Που φτάνει πλέον στο 95-97%. Mm-hmm. Έτσι. Δυνατότητα αντιμετώπισης μονοδιαμερισματικής αρθρίτιδας. Εδώ, να μην λοιπόν, είναι λίγο στο κομμάτι αυτό. Ναι. Εδώ λοιπόν το ρομπότ μπορεί να μας αντιμετωπίσει μονοδιαμερισματική αρθρίτιδα. Τι σημαίνει αυτό, για να καταλάβουν και όσοι μας ακούν, σε αρχόμενα στάδια οστεοαρθρίτιδας, σε γόνατα τα οποία έχουν αξονική παραμόρφωση, που είναι κυρτά, ρεβά, ή το ανάποδο. Το γόνατο που λέμε βλεσό, το ποδοσφαιριστή, αυτό το οποίο... Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το ένα διαμέρισμα του γονάτου, το εσωτερικό, παίρνει επιπλέον φορτίσεις σε σχέση με το ότι παίρνει το έξω διαμέρισμα ή το πρόστιο διαμέρισμα. Αυτά λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις όπου είχαμε μέχρι πρότινος ασθενείς, οι οποίοι είναι σχετικά μικρής ηλικίας, 45-50-55, και πάσχει μόνο το ένα διαμέρισμα, μπορούμε λοιπόν να μπούμε στη διαδικασία και δεν ξέραμε μέχρι τώρα τι να τους κάνουμε. Δηλαδή λέγαμε αφενός μεν είσαι μικρός για να κάνεις ολική αρθροπλαστική, αφετέρου δεν μπορούμε να σε αφήσουμε να πονάς. Υπάρχουν τώρα σύγχρονες τεχνικές, όπως είναι η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος, όπου μπορούμε να πάμε με δύο πολύ μικρά μεταλλάκια, κρατώντας όλους τους συνδέσμους και την ιδιοδεκτικότητα του γονάτου, και να φτιάξουμε το σημείο μόνο που πάσχει. Και αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει με ρομπότ, με εξατομικευμένη πάλι τεχνική, χειρουργική, έτσι ώστε να έχουμε ένα άριστο αποτέλεσμα και ο ασθενής ουσιαστικά
μπορεί και να φύγει και την πρώτη μέρα από την κλινική. Στην μονοδιαμερισματική επέμβαση, πώς ακριβώς μπορεί λοιπόν το ρομπότ αυτό να μπει μέσα? Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια σχετικά ανώδυνη, μια ανέμακτη επέμβαση, ή και εδώ ακολουθείται μια πολύ μεγάλη τομή, ενδεχομένως ακόμη και αίμα το οποίο μπορεί να χρειαστεί? Όχι. Εγώ θα σας έλεγα το εξής. Πάντα η τεχνολογική επανάσταση θα πρέπει να ακολουθείται έτσι, από επανάσταση στη χειρουργική τεχνική. Αυτό λοιπόν που έχουμε μάθει τα τελευταία 10 χρόνια και πλάς, είναι οι ελάχιστες επεμβατικές τεχνικές. Είτε μιλάμε για το γόνατο, είτε μιλάμε για το ισχύο. Μιλάμε για τεχνικές οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με τομές πάνω σε τένοντες, σε μυς κτλ. Άρα μπαίνουμε σχεδόν πλήρως ατραυματικά. Δεν έχουμε μεγάλες απώλειες αίματος. Άρα πώς γίνεται, παραμερίζονται οι τένοντες? Παραμερίζονται οι τένοντες και οι μύες και μπαίνουμε σχεδόν ανέμακτα και κάνουμε τα χειρουργεία αυτά. Οι τομές λοιπόν είναι πάρα πολύ μικρές και μάλιστα στις περισσότερες των περιπτώσεων κάνουμε πλαστική αποκατάσταση ακόμη και του δέρματος, έτσι ώστε οι ασθενείς να μην έχουν ούτε την ταλαιπωρία του πάμε να βγάλουμε ράματα και θα πονέσω, και πέφτουν όλα από μόνα τους μετά το χειρουργείο σε συγκεκριμένο, ουσιαστικά, βιολογικά, ναι, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αλλά το βασικότερο απ' όλα είναι ότι πράγματι έχουμε ελάχιστες απώλειες αίματος σε τέτοια χειρουργία πλέον. Αυτό που θέλω να τονίσω βέβαια είναι, επειδή το ακούω, τα βλέπω σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν γιατροί, συνάδελφοι, οι οποίοι υπόσχονται δεν έχουμε καμία απώλεια αίματος. Άλλος λέει, ανησιολόγος, εμείς δεν κάνουμε ούτε καν διασταύρωση αίματος. Ακούστε με. Δεν μπορεί προς χάρη της διαφήμισης να ξεχνάμε την ιατρική που ξέρουμε. Πρώτα απ' όλα είμαστε επιστήμονες. Και να μην υπάρχει δεν είναι αίμα, δυνατόν να αίματος. Παίζουμε με τη ζωή των ασθενών. Υπάρχει νόμος, ο οποίος είναι γνωστός και όποιος θέλει μπορεί να ρωτήσει και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον ΙΣΑ, ο οποίος προβλέπει σε εξαιρετικά βαρύες επεμβάσεις, γιατί έτσι κατηγοριοποιείται η επέμβαση για την αρθροπλαστική του γόνατος και του ισχύου, παγκοσμίως, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, προβλέπει λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει διασταύρωση για μάλιστα τουλάχιστον μία φιάλη αίμα πριν μπούμε στο χειρουργείο. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, δεν είναι της παρούσης βεβαίως, αλλά έχει σημασία γιατί ακριβώς κατανοούμε ότι καμία επέμβαση, όσο ανώδυνη και αν είναι και ανέμακτη, πάντα ή θα χρειάζεται να υπάρχει μια ασφάλεια αίματος ή εν πάση περιπτώσει κάνεις ένα τραύμα. Εγώ λοιπόν μια εγχείρηση. Στέκομαι στη μία από τις δύο λέξεις που είπατε. Πρώτα απ' όλα αυτό που θα πρέπει να έχει μπροστά στο μυαλό του ο γιατρός για τον ασθενή του είναι η ασφάλεια της ζωής του και της υγείας του. Βασικός παράγοντας. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της ρομποτικής χειρουργικής. Μικρότερες λοιπόν χειρουργικές τομές, αυτό είναι το σημείο στο οποίο αναφερθήκαμε. Το MIS το λεγόμενο. Ας μείνουμε λίγο στο κομμάτι αυτό, γιατί νωρίτερα μιλήσαμε μόνο για την μόνο διαμερισματική, ενώ τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για ολόκληρη την άρθρωση του γόνατος. Σωστά. Ή και του ισχύου. Δύο μεγάλες άρθρωσεις και πολύ περισσότερο του ισχύου. Όταν λοιπόν μιλάμε για χειρουργικές τομές, ας πάρουμε για παράδειγμα το ισχύο. Για τι είδους τομές μιλάμε, πόσο, τι ανοίγματος, τι μήκους? Για περίπου 6-7 εκατοστά. Mm-hmm. Έτσι, όχι παραπάνω. Και εκεί λοιπόν έχουμε πάλι παραμερισμό των μυών και των τενόντων. Παραμερισμό των μυών και των τενόντων. Είναι ειδική προσπέλαση που χειρουργούμε πλέον και πολλές φορές χρειάζεται είτε να έχουμε το σκέλος σε έλξη με ειδική τεχνική ή να κάνουμε κάποιους ιδιαίτερους χειρισμούς έτσι ώστε να διευκολύνουμε το έργο του χειρουργού και ειδικά εργαλεία βέβαια τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να έχουμε την καλύτερη οπτική πρόσβαση μέσα από μία μικρή τομή για να μπορέσει να λειτουργήσει το ρομπότ. Μάλιστα. Μειωμένες επιπλοκές και μείωση ανάγκης επανεπέμβασης. Κρατάω λίγο την επανεπέμβαση εδώ. Ναι. Και το βασικό ερώτημα το οποίο θέλω να σας κάνω είναι, η ρομποτική χειρουργική μπορεί να εφαρμοστεί σε αναθεωρητική επέμβαση μιας άρθρωσης, όπως το γόνατο ή το ισχύο, από συμβατική εγχείρηση, από συμβατική επέμβαση? Ναι. Θα σας έλεγα ναι, όταν δεν υπάρχουν μεγάλες οστικές απώλειες. Όταν υπάρχουν μεγαλύτερες οστικές απώλειες, χρειάζεται να βάλουμε πιο ημισυνδεδεμένου τύπου υλικά, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει προβλεφτεί για να μπορούν να κουμπώσουν στη μνήμη του ρομπότ. Τι ακριβώς εννοείται με αυτό, για να γίνει λίγο πιο κατανοητό? Ότι πολλές φορές, ας πούμε, στο γόνατο,
Όταν πας να κάνεις αναθεωρητική επέμβαση, μπορεί να χρειαστεί να βάλεις μία μέγα πρόθεση. Γιατί μεγαλύτερη πρόθεση. Μία μεγαλύτερη πρόθεση. Για ποιο λόγο? Γιατί έχεις είτε οστικές απώλειες από το πρώτο χειρουργείο, δηλαδή έχει αφαιρεθεί ήδη αρκετό κόκαλο, είτε γιατί υπάρχει συνδεσμική αστάθεια, δηλαδή δεν λειτουργούν καλά οι πλάγιοι σύνδεσμοι και πρέπει μέσα από το μηχάνημα που θα βάλουμε, το προθετικό, να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε όλα αυτά που μας λείπουν σε σχέση με το πρώτο χειρουργείο. Μάλιστα. Άρα θα ήταν σωστό να εικάσουμε ότι είναι κυρίως πιο κατάλληλο μηχάνημα, πιο κατάλληλο μάλλον το ρομπότ για αρχικά χειρουργία. Για primary. Έτσι, για τα βασικά, πρωτεύοντα. Ναι, για πρώτες επεμβάσεις ουσιαστικά. Μάλιστα. Δυνατότητα διεγχειρητικής εκτίμησης συνδεσμικής σταθερότητας του γόνατος. Δηλαδή, βλέπουμε εγώ, αν το γόνατο... Εγώ με μία λέξη θα σας έλεγα ζύγισμα. Απόλυτο ζύγισμα. Είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για το μετεχειρητικό στάδιο, για το στάδιο της αποκατάστασης, για το κατά πόσο θα χρειαστούν φυσικοθεραπείες ή όχι. Γιατί καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε την ευχέρεια πλέον να μετράμε πόσα φορτία θα πάρει από την εσωτερική πλευρά το γόνατο, πόσα φορτία από την εξωτερική πλευρά. Άρα ο γιατρός γίνεται και φυσικός. Βέβαια. Βέβαια. Και είναι η μοναδική επέμβαση, η ρομποτική, με την οποία μπορούμε να πάρουμε στοιχεία κινηματικής πλέον, τα οποία να είναι αυταπόδεικτα και να τα έχει ως data, έτσι, ως αρχεία δηλαδή, ο ίδιος ο ασθενής στην υπόλοιπη ζωή του. Δηλαδή θα μπορεί να ξέρει, είναι όλα καταγεγραμμένα πώς ακριβώς έχει μετρηθεί το γόνατο, πώς ακριβώς έχουν μπει τα υλικά ή πώς έχουμε φτιάξει αντίστοιχα την κοτήλη στο ισχύο επάνω, με τι γωνίες, πώς ακριβώς κοιτάει, τα πάντα. Αυτή την εικόνα ο ασθενής μπορεί να την έχει και πριν κάνει το χειρουργείο, δηλαδή μπορεί να έχει αποτυπωμένο ένα μοντέλο τρισδιάστατο ή όπως αλλιώς μπορεί να το χαρακτηρίσει το ρομπότ, ώστε να γνωρίζει τι ακριβώς θα ακολουθήσει την ώρα που θα είναι στο χειρουργείο και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Στο περίπου θα σας έλεγα ναι. Επακριβώς μπορεί να τα έχει μόνο μετά το χειρουργείο που είναι όλα καταγεγραμμένα. Γιατί, ακούστε με, αυτό που κάνουμε για να έχουμε το πλεονέκτημα αυτό που σας είπαμε, τα haptics, δηλαδή τα όρια μέσα στα οποία χειρουργεί το ρομπότ, είναι ότι ουσιαστικά παίρνουμε το προεγχειρητικό στάδιο, που είναι η αξονική τομογραφία που σας είπα, η οποία έχει μπει μέσα στη μνήμη του ρομπότ. Ξέρουμε λοιπόν τι θα πάμε να κόψουμε, τι θα πάμε να βγάλουμε για να αποκαταστήσουμε πλήρως την άρθρωση. Και μετά χρησιμοποιούμε κάποιους ειδικούς οδηγούς, παύλα κεραίες, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, όπου ουσιαστικά αυτό έρχεται να πάρει καινούρια μέτρα μέσα από το κόκαλο, με ανοιχτό το τραύμα. Αισθητήρες. Άρα λοιπόν, αισθητήρες που ουσιαστικά τι κάνουνε, επιβεβαιώνουν τις μετρήσεις της αξονικής τομογραφίας που έχει προηγηθεί την προηγούμενη μέρα. Εκεί λοιπόν μπορούμε να παρέμβουμε αν κάτι δεν συμφωνεί με τα δεδομένα. Έτσι, έχετε ακριβώς. Αυτό είναι λοιπόν η όλη ιστορία, ότι εδώ λοιπόν ερχόμαστε και επιβεβαιώνουμε με τους αισθητήρες μέσα στο χειρουργείο τι ακριβώς μας έχει πει η αξονική τομογραφία πριν. Εάν λοιπόν υπάρχει κάτι το οποίο να διαφέρει, ένα οστεόφυτο, τα άλατα δηλαδή που υπάρχουν ουσιαστικά μέσα στην άρθρωση, μπορούμε βέβαια εκεί πριν μπει το ρομπότ να κόψει, να του αλλάξουμε χειρουργικό πλάνο και να του πούμε ότι θα μπεις με αυτή τη γωνία, με αυτή την κατεύθυνση κτλ. Μάλιστα. Να δούμε και το επόμενο λοιπόν. Έχουμε μια ακόμη κάρτα που αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά εκείνα της ρομποτικής χειρουργικής. Μικρότερη λοιπόν απώλεια αίματος είναι αυτό που αναφέραμε. Βοηθήστε με λίγο όμως να το καταλάβω αυτό. Και στη μία περίπτωση συμβατικής, αλλά και στην άλλη περίπτωση ρομποτικής χειρουργικής, δεν πάβει να έχουμε ένα τραύμα, ένα ανοιχτό τραύμα. Βέβαια. Ειδικά όταν αφαιρούμε μία άρθρωση όπως του γόνατος. Ναι. Απλά με τη ρομποτική, αφενός μεν δεν έχουμε μεγάλες κακώσεις μειών και τενόντων, άρα δεν υπάρχουν απώλειες αίματος από εκεί. Αφετέρου δε, ο χειρουργικός χρόνος είναι μικρός. Που σημαίνει, τι σημαίνει ότι λοιπόν αυτό, πώς που σημαίνει ότι χρόνος. Το τραύμα δεν είναι εκτεθειμένο πολλή ώρα, έτσι, στο εξωτερικό περιβάλλον, άρα και οι μολύνσεις είναι πολύ μικρότερες, έως ελάχιστες θα σας έλεγα, και αφετέρου δεν υπάρχει μεγάλη απώλεια αίματος από τη στιγμή που το ανοιχτό τραύμα, ο χρόνος που είναι ανοιχτό το τραύμα, είναι πολύ μικρότερος. Από την άλλη όμως βέβαια,
δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μία επέμβαση, είτε η συμβατική είτε η ρομποτική, στην οποία έχουμε ουσιαστικά οστεοτομίες. Έτσι. Κόβουμε λοιπόν επιφάνειες οστικές, οι οποίες έχουν παραμορφωθεί, οι οποίες δεν είναι σωστές, για να μπορέσει να μπει το συγκεκριμένο προθετικό υλικό το οποίο θα βάλουμε. Άρα λοιπόν, το βασικό είναι ότι γίνεται μεν η τομή αυτή, αλλά ουσιαστικά το ρομπότ έρχεται επίσης παράλληλα να καυτηριάσει σημεία εκείνα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν, αν θέλετε, πηγή αιμορραγίας. Όχι, αυτό το κάνει ο γιατρός μες στο χειρουργείο, έτσι, ο οποίος είναι παρόν. Ο γιατρός, ο χειρουργός, θα πρέπει να ξέρετε ότι με το ρομπότ δεν είναι εκτός χειρουργείου, είναι μέσα στο χειρουργικό πλάνο, ελέγχει ανά πάσα ώρα και στιγμή, είτε στις κάμερες και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που συνοδεύουν το ρομπότ, είτε απευθείας μέσα στο τραύμα, τι ακριβώς συμβαίνει, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μάλιστα. Τώρα, πιστοποιημένη και καταγεγραμμένη χειρουργική επέμβαση με χορήγηση κάρτας ασθενούς. Αυτό ναι. Θυμίζει λίγο, αγοράζω ένα αυτοκίνητο και μου δίνουν, ας πούμε, μια δεκαετή εγγύηση, που δεν είναι δεκαετής πλέον, είναι πολύ λιγότερο. Ναι. Εντάξει, εμείς δεν πουλάμε αυτοκίνητα, είμαστε γιατροί, θέλω είμαστε λίγο χειρουργοί. Να καταλάβουμε το σκεπτικό. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Εδώ υπάρχει μια καταγεγραμμένη επέμβαση σε κάθε στάδιο του χειρουργείου. Άρα αυτό λοιπόν μπορεί να πάρει ο ασθενής σε ένα αστικάκι ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, εν πάση περιπτώσει, που να έχει κάρτα μνήμης. Αποθήκη, πιστεύω. Και μπορεί να πάρει λοιπόν κάθε στάδιο του χειρουργείου που έχει κάνει. Αυτό λοιπόν από την άλλη κρατάτε και στην εταιρεία και ισχύει για όλο τον κόσμο. Και πώς αξιοποιείται μετά αυτό. Η δε εταιρεία λοιπόν δίνει στον ασθενή μετά από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, γιατί είναι αμερικάνικη εταιρεία, δεν είναι ότι την έχουμε εδώ, δίνει λοιπόν μια κάρτα ασθενούς, η οποία είναι αυστηρώς ιδιωτική, είναι θα έλεγα σαν την πιστωτική μας κάρτα, και η οποία έχει τα πάντα μέσα. Πότε καταγράφηκε το χειρουργείο, πότε έγινε το χειρουργείο, σε ποια χώρα έγινε το χειρουργείο, ποιος ήταν ο χειρουργός, αν ήταν αριστερό, δεξί, γόνατο, ένα ισχύο, αρχείο. Ένα αρχείο λοιπόν που συνοδεύει την κάρτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το καλό με όλη αυτή την ιστορία είναι ότι επειδή όλο αυτό το πράγμα υπάρχει, πώς να πω, ένα παγκόσμιο αρχείο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν αύριο ο ασθενής αυτός πάει στην Αμερική μετά από 5 χρόνια, για παράδειγμα, ένα ταξίδι επαγγελματικό ή πάει στην Πράγα και περπατήσει πάρα πολύ και εν πάση περιπτώσει πονέσει το γόνατό του και πάει σε ένα νοσοκομείο, μπορεί με την κάρτα ανά πάσα ώρα και στιγμή να βρεθούν τα πάντα. Τι έχει γίνει, από ποιον άρα έχει γίνει, πότε έχει γίνει. Άρα να αποκτήσει πρόσβαση σε όλα εκείνα πρόσβαση τα στοιχεία, στα στοιχεία και στα αρχεία του. Να κατανοήσει ο καινούριος γιατρός τι βεβαίως, έχει γίνει. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Μάλιστα. Αυτή, να το πω έτσι, η κάρτα δεν είναι όμως μια μορφή εγγύηση, γιατί εκ των πραγμάτων τα προθετικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιείται μπορεί να έχουν ένα βιοαισθησμό, να το πω έτσι απλά, ζωής 10-20 χρόνων. Βασικά, πόσο χρόνο μπορεί. Σας είπα ότι πάνω από το 90% των ασθενών μπορεί να διαρκέσουν πάνω από 25 με 30 χρόνια πλέον. 25 με 30 χρόνια. Ναι. Κρατήστε το αυτό, γιατί θέλω να μου πείτε μετά για τις ηλικίες εκείνες που μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική, είτε για το γόνατο είτε για το ισχύο, ακόμα με ρομπότ ή και με συμβατική μέθοδο. Λοιπόν, έχουμε τέτοιου είδους στοιχεία καταγεγραμμένα, προσβάσιμα από οπουδήποτε στον κόσμο, αν χρειαστεί, στη μετέπειτα φάση. Τώρα, πάμε σε ένα πολύ βασικό κομμάτι, το οποίο είναι η ταχύτερη κινητοποίηση και αποκατάσταση, και είναι το πιο κέριο ζήτημα που αφορά έναν ασθενή. Θα κάνω, γιατρέ, λέει, την επέμβαση, πότε όμως θα σηκωθώ, πότε θα μπορέσω να επιστρέψω στη δουλειά μου, πότε θα μπορέσω να ξαναπαίξω ποδόσφαιρο ή γκολφ. Ναι. Να τα πάμε ένα-ένα λοιπόν. Βεβαίως. Καταρχήν όλοι οι ασθενείς σηκώνονται να περπατήσουν 1-2 ώρες μετά την επέμβαση. Μόλις περάσει λοιπόν η περιοχική νάρκωση που υπάρχει στα πόδια, είτε είναι γόνατο είτε είναι ισχύο. Τους σηκώνουμε και περπατάνε. Μπορεί να γίνουν διάφοροι συνδυασμοί νάρκωσης ανάλογα με άλλα νοσήματα που έχει ο ασθενής, με το τι θα πρέπει να προσέξει ο αναισθησιολόγος και με το τι ακριβώς θέλει και ο ίδιος ο ασθενής. Κάτι που θα ήθελα να πω είναι ότι συνήθως κάνουμε μία απαλή αναισθησία, θα έλεγα, στα πόδια, γιατί χρησιμοποιούμε ειδικά πρωτόκολλα, όπου μπλοκάρουμε συγκεκριμένα νεύρα, τα οποία είναι κοντά στο γόνατο ή κοντά στο ισχύο, έτσι ώστε να σηκωθεί ο ασθενής ακόμη και στην ανάνυψη. Έχουμε αρκετούς ασθενείς που σηκώνονται στην ανάνυψη και τους περπατάμε μισή ώρα μετά το χειρουργείο. Μάλιστα. Σε κάποιους ασθενείς λοιπόν
Μάλλον, σας είπα ότι σε όλους τους ασθενείς η κινητοποίηση είναι άμεση. Από εκεί και πέρα υπάρχει φυσικοθεραπευτής δικός μας εντός της κλινικής, ο οποίος στις περισσότερες των περιπτώσεων τους έχει εκπαιδεύσει και πριν το χειρουργείο τους έχει δει, να τους πει για το τι θα αισθανθούν, για το πώς θα κάνουν περπάτημα, για το πώς θα ανέβουν ή θα κατέβουν σκάλες. Τώρα, ανάλογα λοιπόν με το ποιος είναι ο ασθενής, γιατί ακόμη και η αποκατάσταση παύλα νοσηλεία εξατομικεύεται. Εγώ λοιπόν τώρα θα σας πω λοιπόν ότι με τη ρομποτική χειρουργική που χρησιμοποιούμε στα γόνατα και στα ισχύα, υπάρχουν πλέον αρκετοί ασθενείς οι οποίοι μπορούν να βγουν μέσα και στο πρώτο 24ωρο από την κλινική. Διαφορετικά. Πώς γίνεται αυτό? Πάνω από 2 με 3 μέρες δεν μένει κανένας. Αλλά υπάρχουν ασθενείς λοιπόν οι οποίοι βγαίνουν στο πρώτο 24ωρο. Πώς γίνεται αυτό? Μιλάμε για ασθενείς οι οποίοι είναι νέοι σε ηλικία. Είπατε ότι θα το συζητήσουμε παρακάτω αυτό. Για ασθενείς που δεν έχουν άλλα νοσήματα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν βάλεις έναν 80 ετών, ο οποίος έχει βαρύ καρδιολογικό νόσημα, ο οποίος έχει πνευμονολογικό νόσημα κτλ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι για την ασφάλεια του ασθενούς, και όταν ειδικά δεν μένει και κοντά έτσι, στο γιατρό, εγώ ας πούμε για παράδειγμα θα σας πω ότι πάνω από το 80% των ασθενών μου μένουν εκτός Αθηνών, να μην σας πω και εκτός Ελλάδος. Μάλιστα. Έτσι. Άρα επαναλαμβάνω ότι πρώτα απ' όλα είναι η ασφάλεια. Εάν όμως είναι ένας ασθενής, ο οποίος μένει εντός Αθηνών, ο οποίος είναι εύκολα προσβάσιμος και είναι και ο ίδιος είναι εύκολα προσβάσιμο το νοσοκομείο για να ξαναδεί τον γιατρό του και δεν έχει άλλα νοσήματα, μπορεί να φύγει ναι, ακόμη και στο πρώτο 24ωρο. Τους άλλους ασθενείς τους κρατάμε περισσότερο για ασφάλεια, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε επανεισαγωγές. Γιατί όταν μιλάμε για 24ωρη νοσηλεία, να ξέρετε ότι πρώτα απ' όλα αυτό είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία η οποία έχει βγει από την Αμερική. Η λεγόμενη fast track. Έτσι, βραχίας νοσηλείας. Βραχίας νοσηλείας και αποκατάστασης, τέλος πάντων, αρθροπλαστική. Αυτό λοιπόν δεν είναι καταρχήν, εμείς το έχουμε παρεξηγήσει στην Ελλάδα. Μιλάμε λοιπόν για fast track και όλοι καταλαβαίνουν για ένα 24ωρο. Όχι. Το fast track είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία την τελευταία 20 ετία στη διεθνή ορθοπαιδική κοινότητα, η οποία έχει να κάνει με το να περιορίσει το χρόνο νοσηλείας, όχι εις βάρος του ασθενή, αλλά υπέρ του ασθενούς, έτσι ώστε να φύγει με ασφάλεια. Σκεφτείτε λοιπόν ότι στις συμβατικές αρθροπλαστικές κρατάγαμε τους ασθενείς πριν από 15 χρόνια, τους κρατάγαμε 15 μέρες στο νοσοκομείο. Μια εβδομάδα ακίνητη τελείως. Υπάρχουν και αρκετοί από αυτούς που μας ακούνε, τηλεθεατές, οι οποίοι έχουν υποστεί μια τέτοια ταλαιπωρία. Άρα, τι είναι εκείνο το οποίο έχει αλλάξει τόσο σημαντικά και έχει μειωθεί τόσο πολύ ο χρόνος? Μικρότερες τομές, ατραυματικές τομές, υλικά τα οποία μπαίνουν και είναι απόλυτα ζυγισμένα και είδος αναισθησίας. Νομίζω ότι όλα αυτά συμβάλλουν. Έτσι, συμβάλλουν. Αλλά σας λέω τώρα λοιπόν ότι σηκώνουμε τους ασθενείς αμέσως και περπατάνε. Το θέμα είναι, αν κάνουμε το fast track, την ταχεία κινητοποίηση, όπως πρέπει να την κάνουμε. Γιατί θα σας έλεγα το εξής, ακόμη και σε αυτό υπάρχουν συνάδελφοι ή θα έλεγα ιατρικές ομάδες, έτσι, γιατί δεν μου αρέσει να κατηγορώ συναδέλφους, οι οποίοι υπόσχονται ότι κάνουμε fast track. Το fast track, όταν συζητάμε για fast track, έχει συγκεκριμένα φάρμακα τα οποία δίνουμε, τα οποία δεν είναι οπιούχα. Και εδώ μπαίνουμε και βγαίνουμε από το χειρουργείο και βλέπω οι ασθενείς έχουν πάρει οπιούχα φάρμακα, έχουν πάρει φεντανίλ, έχουν πάρει μορφίνες, λοιπόν, έχουν πάρει διάφορα. Να μην πάμε στην διαδικασία αυτή, να μείνουμε λίγο στην κινητοποίηση, την αποκατάσταση. Η αποκατάσταση όμως, σας ρώτησα προηγουμένως, πότε μπορεί κανείς να πάει στη δουλειά του, πότε μπορεί κανείς να επιστρέψει σε μια δραστηριότητα αθλητική? Ωραία. Εξαρτάται λοιπόν πάντα από το τι εννοούμε να επιστρέψει στη δουλειά του. Εξαρτάται λοιπόν από το τι δουλειά κάνει ο κάθε ασθενής. Έχουμε λοιπόν ασθενείς οι οποίοι πηγαίνουν να επιβλέψουν τη δουλειά τους. Αυτός ο ασθενής λοιπόν μπορεί σε μία εβδομάδα να πάει για να επιβλέψει τη δουλειά του. Χωρίς υποστήριξη από τρίτο πρόσωπο. Χωρίς υποστήριξη. Περπατώντας. Mm-hmm. Χωρίς πατερίτσες, χωρίς βακτηρίες, χωρίς πι, χωρίς τίποτα. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι κάνουν δουλειά γραφείου.
Αυτοί οι ασθενείς λοιπόν μπορούν να μεταβούν στο χώρο του, το δικό τους, είτε είναι η δικιά τους η εργασία είτε όχι, να καθίσουν στην καρέκλα τους, να δουλέψουν στο κομπιούτερ τους, όπως ακριβώς θα έκαναν και όταν είναι στο σπίτι τους. Μάλιστα. Υπάρχουν ασθενείς λοιπόν οι οποίοι κάνουν βαριές χειρονακτικές εργασίες. Έχουμε ασθενείς οι οποίοι είναι αγρότες. Έρχεται λοιπόν ο ασθενής και λέει: θέλω να κάνω μια ολική γόνατος, μια ολική ισχύου, για να πάω να αργώσω το χωράφι μου. Είναι λοιπόν μια διαδικασία η οποία θα αργήσει για να γίνει. Δεν μπορείς λοιπόν να βάλεις έναν ασθενή ο οποίος έχει κάνει γόνατο ή ισχύο με ρομποτική τεχνική που θέλουμε να διαρκέσει για πολλά χρόνια και να τον βάλουμε μετά από 10 μέρες να σηκώνει τσουβάλια 50 κιλά στα χέρια. Άρα λοιπόν, γιατρέ, είναι αυτό που λέμε κοντά στο νου και η γνώση. Ναι, βέβαια, φυσικά. Όλα αυτά θα πρέπει να έχουν συζητηθεί με τον ασθενή πριν το χειρουργείο. Θα πρέπει να ξέρει ο ασθενής τι προσδοκά. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος για να του κάνουμε ολική αρθροπλαστική στο γόνατο ή στο ισχύο και θέλει να τρέξει μετά από 4 μήνες μαραθώνιο, αυτό λοιπόν είναι μια ουτοπία να του υποσχεθούμε κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, η αιωλική αποκατάσταση τελικά μπορεί να είναι μέσα σε ένα διάστημα 6 μηνών, 8, ναι, 10, θα έλεγα 4 με 5 μήνες. Θα είναι λοιπόν λειτουργικός, πλήρης αποκατάσταση και θα μπορεί να κάνει οποιοδήποτε θέλει. Ενώ για να έχει ξεχάσει πλέον ότι έχει κάνει ολική χειρουργείο. Μάλιστα. Τώρα, είναι πολύ σημαντικό όμως όταν κάποιος επιλέγει μια τέτοια επεμβατική χειρουργική να ξέρει τι είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιεί και τι επιλέγει. Δηλαδή, ακούμε για ρομπότ. Ακούμε για υποβοηθούμενες με ηλεκτρονικά μέσα. Ακούμε για πλοηγούς. Πώς μπορεί ο ασθενής να γνωρίζει 100% ότι αυτό το οποίο έχει επιλέξει, αυτό και θα κάνει? Μάλιστα. Καταρχήν, ας ξεκινήσουμε από τον γιατρό. Ψάχνοντας λοιπόν να βρει έναν γιατρό, θα πρέπει να δει κατά πόσο ο γιατρός είναι επιστοποιημένος. Αν μιλάμε για ρομποτικές επεμβάσεις. Έτσι, ή για πλοηγούς ή για συμβατικά. Πόσες επεμβάσεις έχει κάνει με το συγκεκριμένο σύστημα. Για να δει κατά πόσο είναι έμπειρος σε αυτό που κάνει. Γιατί κι εγώ μπορεί να κάνω ρομποτικά και να έχω κάνει 3. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω εμπειρία λοιπόν πάνω στο ρομποτικό. Είναι τελείως διαφορετικό να ακούσεις να πας σε κάποιο γιατρό ο οποίος έχει κάνει 100, ο οποίος έχει κάνει 500 και ούτω καθεξής. Από εκεί πέρα, εάν αυτό που του υπόσχεται ο χειρουργός, εάν γίνεται στη συγκεκριμένη κλινική που χειρουργεί ο χειρουργός. Δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα από το να σας πω εγώ ότι κάνω ρομποτική χειρουργική και να πάρετε τηλέφωνο στο νοσοκομείο να δείτε αν το νοσοκομείο έχει πιστοποίηση για ρομπότ και ποιους γιατρούς έχει διαπιστευμένους για να κάνουν τη συγκεκριμένη επέμβαση. Και στο τέλος θα πρέπει να ζητήσει και από το χειρουργό την πιστοποίηση, την κάρτα του ασθενούς, όλα τα αρχεία, τα data που είπαμε πριν. Έτσι, κατά πόσο αυτό το χειρουργείο που έχει γίνει με συγκεκριμένες προδιαγραφές πλέον. Μάλιστα. Γιατρέ, τελικά, ποιοι είναι οι κατάλληλοι ασθενείς σε ό,τι αφορά την ηλικία για να μπορέσουν να υποβληθούν σε μια ολική αρθροπλαστική είτε γόνατος είτε ισχύου με τη ρομποτική, ας πάρουμε, τεχνική? Ναι. Υπάρχει όριο ηλικίας, θα το πούμε, με όχι, αυτόν τον τρόπο? Εγώ θα σας πω λοιπόν ότι χειρουργούμε από 50 μέχρι 93 έχω κάνει. Εγώ ο ίδιος. Νεότερους. Έχω κάνει 2 περιστατικά, έναν 28χρονο και έναν 22χρονο, με βαριά αυτοκινητιστικά ατυχήματα, όπου το γόνατό τους ήταν σμπαράλια και πραγματικά δεν υπήρχε άλλη λύση από το να κάνει κανένας ρομποτική χειρουργική ολικής αρθροπλαστικής πλέον. Εγώ θα το έθετα λίγο διαφορετικά. Ακούστε με. Το ρομπότ κάνει για όλους τους ασθενείς. Χωρίς περιορισμούς. Δεν κάνει για όλους τους χειρουργούς. Έτσι. Χρειάζεται συγκεκριμένη εκπαίδευση πάνω στο ρομπότ. Το ρομπότ δεν είναι κάτι το οποίο ξαφνικά με μια απλή πιστοποίηση το παίρνει στα χέρια του ένας γιατρός και μπορεί να δώσει το προσδοκούμενο αποτέλεσμα στον ασθενή. Χρειάζονται, επειδή ήμουνα και στην αεροπορία, θα έλεγα ώρες πτήσης να γράψεις χιλιόμετρα. Πρέπει να γράψεις χιλιόμετρα πάνω στο ρομπότ. Έτσι, δεν είναι μια απλή διαδικασία. Είναι σαν να λέμε τώρα ότι έχουμε μια Φεράρι και τη δίνουμε να τη βγάλει στην Εθνική Οδό ένας άνθρωπος ο οποίος μόλις έχει πάρει δίπλωμα οδήγησης. Τι να την κάνει? Μάλιστα.
Αυτό σε ό,τι αφορά τον χειρουργό. Ωστόσο, περιορισμοί στους ασθενείς υπάρχουν? Όχι. Είτε φύλο, είτε ηλικία, είτε... Όχι, όχι. Σας είπα ότι μπορούμε να χειρουργήσουμε από τα 40-45 mm-hmm. μέχρι και 95 ετών. Πάντα εξαρτάται από το τι άλλο νόσημα έχει ο ασθενής, έτσι, και τι προσδοκά από τη ζωή του. Γιατί, ακούστε με, έρχονται πολλοί ασθενείς και μου λένε, πήγα σε κάποιο γιατρό, είμαι 60-65 και θέλω αρθροπλαστική στο γόνατό μου, στο ισχύο μου, αλλά μου είπε, κάτσε και με τους πόνους σου και όταν μεγαλώσεις θέλω να την κάνουμε, γιατί το προσδόκιμο επιβίωσης είναι πλέον πράγματι πάνω από τα 85-86 έτη. Μα αυτό δεν λέει τίποτα, γιατί κανένας δεν μας έχει υποσχεθεί, ούτε και σε εμάς που είμαστε γιατροί, ότι θα ζήσουμε πάνω από 85-86, πρώτον. Δεύτερον, εγώ πραγματικά δεν ξέρω αν ζήσω στα 85-86, τι δραστηριότητες θα έχω, τι άλλα νοσήματα θα έχω, διότι, ακούστε με, εγώ το γόνατό μου το θέλω στα 50-60-65, που είμαι δραστήριος, έτσι, που θέλω να κάνω την καθημερινότητά μου. Γιατί αν στα 70 και στα 80 μου είμαι στο κρεβάτι, έτσι, τι να το κάνω να αλλάξω το γόνατό μου και να υποστώ μια επέμβαση. Λοιπόν, κλείνοντας όμως εδώ, να δούμε λιγάκι αν αυτή η τεχνική, η ρομποτική τέλος πάντων χειρουργική αρθροπλαστικής γόνατος και ισχύου μπορεί να εφαρμοστεί και στα δύο μέλη, είτε πρόκειται για ένα γόνατο και ένα ισχύο, είτε για δύο γόνατα ή για δύο ισχύα. Και σε ποιες περιπτώσεις? Ναι. Ειδικά στα δύο γόνατα μπορεί να εφαρμοστεί. Θεωρώ ότι εμείς στην κλινική μας έχουμε ίσως τη μεγαλύτερη σειρά στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή σε διπλά γόνατα που έχουμε χειρουργήσει, δηλαδή και το ένα και το άλλο, το ένα μετά το άλλο. Είναι λίγο πιο δύσκολο σαν αποκατάσταση όταν κάνει κανένας δύο ισχύα. Μέχρι τώρα θα έλεγα ότι δεν μου έχει τύχει κάποια περίπτωση που να κάνουμε ισχύο και γόνατο μαζί. Έτσι. Όχι ότι είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε επιχειρήσει, αλλά δεν έχει τύχει κάποια συγκεκριμένη περίπτωση. Βέβαια, ακούστε, οι ασθενείς έρχονται συνήθως να κάνουν μία άρθρωση. Όταν απευθύνονται σε έναν ορθοπαιδικό, συνήθως έρχονται γιατί πονάει το ένα τους στο γόνατο ή το ένα τους στο ισχύο. Αν όμως δεν αποκαταστήσουν την βλάβη στο ένα το γόνατο, συνήθως πληροφορούμαστε ότι αρχίζει πλέον και ενοχλείται και το άλλο το γόνατο ή το άλλο μέλος. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Και ένα από τα λάθη που κάνει, που έκανε θα έλεγα, γιατί θέλω να πιστεύω ότι αρχίζει και εκλείπει πλέον από τη σύγχρονη πραγματικότητα, η διεθνής ορθοπαιδική κοινότητα, είναι ότι φτιάχναμε το ένα γόνατο, για παράδειγμα, ενώ είχαμε δύο γόνατα τα οποία είναι κουρμπαριστά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ, φτιάχνοντας το ένα γόνατο ολόισιο με το ρομπότ, θα σας έλεγα εγώ, έχουμε ανισοσκελία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αυτός ο ασθενής θα πρέπει να του δοθούν κάποια βοηθήματα από τον γιατρό μέχρι να φτάσει να χειρουργήσει το άλλο του γόνατο ή το άλλο του ισχύο. Ή μέχρι να μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει οικονομικά, γιατρέ. Και εδώ είναι ένα ερώτημα. Σωστά. Μπορεί να ανταπεξέλθει ο κάθε ασθενής στην οικονομική αυτή κατάσταση? Πριν πάμε σε αυτό, mm-hmm. Να σας πω ότι ένα από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα που βλέπουμε με το ρομπότ, ειδικά όσον αφορά τα ισχύα, είναι ότι μας δίνει τέλεια ισοσκελία και δεν αφήνει ποτέ ανισοσκελία. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο με τη συμβατική αρθροπλαστική του ισχύου πραγματικά δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ σίγουροι. Εδώ μιλάμε λοιπόν για ένα μιλιμέτρο, για ένα χιλιοστό διαφορά ή για μηδέν χιλιοστά. Τα πόδια βγαίνουν πραγματικά έτσι, απίστευτα ίσια. Μάλιστα. Τώρα, θα έρθω στο ερώτημά σας. Πολύ βασικό ζήτημα, γιατί αποφεύγω. Όλα καλά αυτά είναι τα οποία μας περιγράφεται, αλλά το κόστος βασικά μιας τέτοιας επέμβασης μπορεί να είναι είτε απαγορευτικό, είτε αν θέλετε να είναι και ελκυστικό σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι. Ακούστε με. Πάλι κάνοντας έναν παραλληλισμό θα σας έλεγα ότι οποιαδήποτε νέα τεχνολογία χρησιμοποιούμε είναι ακριβή στην αρχή. Αυτό τι σημαίνει? Εάν βγει λοιπόν ένας υπολογιστής, συγγνώμη δεν είμαι ο κατάλληλος για να πω, με αυξημένα RAM, με μνήμες απίστευτες κτλ, είναι σίγουρα πιο ακριβώς από ένα συμβατικό ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα πάμε να αγοράσουμε. Ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει απίστευτη παθητική ασφάλεια μέσα κτλ. Είναι σίγουρα πιο ακριβό. Το καταλαβαίνω το παράδειγμά σας. Ωραία. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι, η ρομποτική αρθροπλαστική γονάτους και ισχύου είναι σίγουρα πιο ακριβή από ό,τι είναι η συμβατική μέθοδος. Mm-hmm. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν πριν από 30-40 χρόνια έγιναν οι πρώτες αρθροπλαστικές στο ισχύο και στο γόνατο διεθνώς, ήταν για λίγα βαλάντια.
Τώρα λοιπόν μπορούμε να κάνουμε μία αρθροπλαστική συμβατική σε ένα κρατικό νοσοκομείο σήμερα, χωρίς να πληρώσουμε καθόλου χρήματα. Μάλιστα. Το ίδιο πράγμα λοιπόν είναι και με τα ρομπότ. Ακούστε με. Τα ρομπότ αυτή τη στιγμή, τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα και τα οποία μπορούν να κάνουν γόνατο και ισχύο μαζί, είναι μόνο δύο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι σίγουρα ανήκουν σε επιχειρηματίες, σε ιδιωτικές κλινικές και όχι στο κρατικό μονοπόλιο. Και άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πιο ακριβό σε σχέση με το συμβατικό. Ναι. Όσο περισσότερα ρομπότ κυκλοφωνούν στην αγορά, όσο περισσότεροι ασθενείς εμπιστεύονται τα ρομποτικά συστήματα, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα αρχίσει η αγορά να κινείται τελείως διαφορετικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λίγοι οι ασθενείς που κάνουν ρομπότ. Ίσα-ίσα θα σας έλεγα. Εμείς, ας πούμε, στην κλινική έχουμε ειδικό τμήμα το οποίο ασχολείται μόνο με το πώς θα βοηθήσει τους ασθενείς να δουν με το ταμείο τους, με μια ιδιωτική ασφάλεια που έχουν, πώς ακριβώς μπορούν να χειρουργηθούν και ποιο ακριβώς είναι το κόστος. Γιατί υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι είναι ιδιώτες, που μας έρχονται από το εξωτερικό, άλλοι που έχουν ιδιωτικές ασφάλειες. Προφανώς είναι άλλα τα κόστη. Και άλλοι που έχουν ΕΟΠΗ. Δεν είναι ένα λοιπόν το κόστος, αλλά πάντα προσπαθούμε να βρούμε την κατάλληλη λύση για το πρόβλημα του κάθε ασθενή. Τώρα, όλα αυτά όμως που συζητήσαμε έρχονται σε δεύτερη μοίρα και το βασικό είναι ο ασθενής. Να δούμε τελικά αν φεύγει και πώς μετά από το χειρουργείο και σε ποια κατάσταση. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα βίντεο ρεπορτάζ για έναν από τους ασθενείς ο οποίος έχει χειρουργηθεί με ρομποτική χειρουργική. Θα μας πείτε λιγάκι τι επέμβαση έχετε κάνει. Ολική αρθροπλαστική και στα δύο γόνατα. Με απλή... Όχι, με τη ρομποτική. Μάλιστα. Θα μας πείτε λιγάκι την εμπειρία σας. Στην αρχή φοβόμουν. Δεν ήξερα τι θα αντιμετωπίσω. Πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Από την επόμενη μέρα σηκώθηκα και περπάτησα. Έμεινα περίπου 4 μέρες στο νοσοκομείο. Και μπορώ τώρα και κάνω τις ασκήσεις μόνος μου και περπατάω. Σήμερα ποια μέρα είναι με τη χειρουργική? 28, 7 μέρες. Μάλιστα. Και περπατάτε χωρίς βοήθεια? Χωρίς βοήθεια, κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Πόνους? Απειροελάχιστους. Μάλιστα. Πολύ λιγότερους από αυτό που περίμενα. Μάλιστα. Καλή ανάρρωση. Ευχαριστώ πολύ. Αφού είδαμε λοιπόν και την μαρτυρία του ασθενούς, πάμε λοιπόν γιατρέ να δούμε όμως ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζει ένας ασθενής ουσιαστικά πόσες μέρες μετά το χειρουργείο. 7 μέρες μετά το χειρουργείο βλέπετε τον ασθενή πώς κάθεται. Έχει σχεδόν πλήρη κινητικότητα στα πόδια του. Έτσι, και μπορεί και περπατάει. Εδώ τον βλέπουμε 18η μεταχειρητική μέρα. Όπου το περπάτημα του είναι πάρα πολύ άνετο. Αυτό το οποίο βέβαια παρατηρούμε είναι ότι δεν χρειάζεται. Και είναι χειρουργημένο βέβαια και στα δύο γόνατα. Έτσι. Είναι μια παράλληλη εγχείρηση. Παράλληλη εγχείρηση. Και στα δύο με ρομποτική χειρουργική. Σωστό. Μάλιστα. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά. Νομίζω ότι είδαμε λίγο μια διαφορετική οπτική της χειρουργικής επέμβασης στο γόνατο και στο ισχύο. Βέβαια με την βοήθεια της τεχνολογίας, αλλά πάνω απ' όλα. Με την βοήθεια και την καθοδήγηση του γιατρού. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς. Όπως όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις, έτσι και η ρομποτική αρθροπλαστική γόνατος και ισχύου μπορεί να έχει επιπλοκές. Οι κίνδυνοι αυτοί όμως περιορίζονται σε σημαντικό βαθμό όταν εκτελούν την επέμβαση καλά εκπαιδευμένοι και με μεγάλη εμπειρία ορθοπαιδικοί χειρουργοί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μείνατε κοντά μας.